Οι περιπέτειες του οράματος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα και οι εθνικοί ανταγωνισμοί αποτυπώνονται μέσα από το βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, οι περιπέτειες ενός οράματος». Περιγράφω το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα. Τους εθνικούς ανταγωνισμούς που υπήρχαν στις διάφορες φάσεις που πέρασε όλη αυτή η διαδικασία μέχρι που να φτάσουμε σήμερα. Ο κύριος Τσιόδρας, μεταξύ άλλων, με τρόπο συγκροτημένο επιστημονικό, έχοντας ενσκύψει σε πλήθος πηγών και δεδομένων, εγείρει μια σειρά από ζητήματα και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και πιθανόν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αγγίζει μείζωνα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως οι εθνικοί ανταγωνισμοί που εκδηλώθηκαν σε διάφορες φάσεις, οι συζητήσεις που έγιναν για την αμυντική ενοποίηση, το κοινό νόμισμα, την κρίση στην Ευρωζώνη, τα προβλήματα με το Ευρωσύνταγμα, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις συζητήσεις που έγιναν για την αμυντική ενοποίηση αρχές της δεκαετίας του 50, για το κοινό νόμισμα στη συνέχεια, την κρίση στην Ευρωζώνη, τα προβλήματα με το Ευρωσύνταγμα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά προσπαθώ να περιγράψω και μέσα σε όλα αυτά να δω τους ανταγωνισμούς των κρατών, γιατί μπορεί να ξεκινήσαμε με 6 κράτη συγκοινώθηκε τα άνθρακα και χάλιβα και να φτάσαμε στις 27 σήμερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν περιπέτειες, δεν υπήρχαν ανταγωνισμοί. Και συνεχίζουν να υπάρχουν προφανώς. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Να κάνουμε αυτήν την Ευρώπη πιο αποτελεσματική. Να έχει καλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί βλέπουμε όλοι πόσο ανταγωνισμό έχουμε από δυνάμεις που θέλουν να μας επιβληθούν στην κυριαρχία μας. Εμπορικός πόλεμος, ενεργειακός πόλεμος. Όλα αυτά μπορούμε να τα παλέψουμε πολύ καλύτερα όντας ενωμένοι μέσα σε αυτό το σπίτι που λέγεται Ευρώπη. Και νομίζω αυτό το βιβλίο του κυρίου Τσιόδρα συμβάλλει στο να καταλάβουμε καλύτερα πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο Δημήτρης Τσιόδρας επισήμανε πως πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη, καθώς εξηγεί τα ευρωπαϊκά ζητήματα με απλή και κατανοητή γλώσσα. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε. Το λέω γιατί το πρώτο μου βιβλίο ήταν το 2017. Αφορούσε πάλι τα ευρωπαϊκά, αλλά είχε πάρα πολύ θεωρία. Θεωρία διεθνών σχέσεων, είναι σπουδές που έχω κάνει. Και ήταν για πιο εξειδικευμένους αναγνώστες, κυρίως σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Τώρα όχι, είναι για οποιονδήποτε μπορεί να το πάρει. Νομίζω ότι είναι γραμμένο με απλή γλώσσα όποιος το έχει διαβάσει και μπορεί, νομίζω, πολύ εύκολα να διαβαστεί. Ένα όραμα που θέλουμε την ενοποίηση, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Καλωσορίζομαι τον Δημήτρη τον Γιώργο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Και μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου του, αυτό το οποίο χρειάζεται, περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη για να μπορούμε να έχουμε σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης αυτό το οποίο έχουν ορίσει οι ιδρυτές της ευρωπαϊκής ιδέας. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ενώ την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Νικολέτας Φακιανάκη.